Καλησπέρα. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι ολοκληρώθηκαν χθες 15 Μαΐου οι εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Τελιγιορίδου, να μας πληροφορήσετε πώς εξελίχθηκε η διαδικασία τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Ήταν μια διαδικασία η οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ συμμετοχική, μαζική, με χιλιάδες κόσμου να έχουν έρθει στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ, ανταποκρινόμενοι σε αυτό το κάλεσμα που έκανε ο πρόεδρός μας, ώστε να στείλουμε πίσω το λογαριασμό στη Νέα Δημοκρατία σε μια πάρα πολύ κρίσιμη εποχή. Σε πανελλαδικό επίπεδο πλέον το κόμμα μας αριθμεί 172.000 μέλη, υπερπολαπλάσιος αριθμός από τα μέλη που είχαμε μέχρι σήμερα. Πάνω από 110.000 μέλη γράφτηκαν στην διαδικασία των χθεσινών εσωκομματικών εκλογών. Στην Καστοριά υπήρξε επίσης ένα ανάλογο κλίμα. Περίπου 200 ήταν τα παλιά μέλη που συμμετείχανε στην εκλογή για την ανάδειξη του Προέδρου μας, του Αλέξη του Τσίπρα, αλλά και για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, και 176 μέλη καινούρια που για πρώτη φορά έρχονται σε οργανωτική σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Περίπου λοιπόν 400 άνθρωποι που ψήφισαν και στην Καστοριά. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός για τα μέχρι τώρα δεδομένα του δικού μας κόμματος. Γεγονός που δείχνει ότι έχουμε πλέον μία άλλη δυναμική, και αυτή η δυναμική βασίζεται στην συμμετοχή των πολιτών που βλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ να ανταποκρίνονται οι αγωνίες, οι ανάγκες και τα αιτήματά τους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην χθεσινή διαδικασία, στη χθεσινή γιορτή δημοκρατίας για το κόμμα μας, είτε ήταν παλιά είτε καινούρια μέλη, και να τους διαβεβαιώσουμε ότι η συμμετοχή αυτή θα είναι μέσα από μια σταθερή σχέση. Δεν θέλουμε μέλη μιας χρήσης, αλλά ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν με τις προτάσεις τους και θα συναποφασίζουμε όλοι μαζί για την πολιτική μας στάση, για τις προτάσεις μας. Και αυτό νομίζω είναι και η ειδοποιώς διαφορά της λειτουργίας του δικού μας κόμματος με τα κόμματα που είχαν ανάλογες ανοιχτές διαδικασίες. Μάλιστα, εκ του αποτελέσματος, κυρία Τελιγιορίδου, προκύπτουν διάφορα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, διπλασιάστηκαν σχεδόν τα μέλη της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μόλις μας ενημερώσατε ότι 176 νέα μέλη προσήλθαν στις κάλπες. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι βάσει των πληροφοριών που έχω, ήταν πολλά και ηλικιακά νέα τα μέλη που προσήλθαν στις κάλπες, που βλέπουμε ότι πλέον ο νέος κόσμος ενδιαφέρεται για την κεντρική πολιτική σκηνή. Ακριβώς, ενδιαφέρεται για την κεντρική πολιτική σκηνή, ενδιαφέρεται για τις κρίσιμες μάχες που έχουμε μπροστά μας, ενδιαφέρεται για το μέλλον του, ενδιαφέρεται για την ίδια τη ζωή. Ήταν λοιπόν και για την δική μας οργάνωση σε τοπικό επίπεδο μια ημέρα ενός αποφασιστικού βήματος για την πορεία μας από εδώ και πέρα. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και μάλιστα και αυτό που είπατε, ότι πολλοί νέοι άνθρωποι που έδειξαν την διάθεσή τους να συμμετέχουν σε αυτή τη νέα οργανωτική δομή του κόμματός μας. Αυτό για μας είναι μια μεγάλη ευθύνη και νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να ανταποκριθούμε, ώστε η συμμετοχή των ανθρώπων αυτών να είναι ουσίας, γιατί θέλουμε το κόμμα μας να είναι το κόμμα των μελών του και το κόμμα των αξιών του. Μια καινούρια μέρα ξημέρωσε χθες για το ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι η μέρα αυτή δεν αφορά μόνο την εσωκομματική κατάσταση, αλλά αφορά και την ίδια τη χώρα. Καθώς τα τελευταία 3 χρόνια ζούμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο που έχει προκύψει από πολιτικές αποφάσεις αυτής της ανάλγητης κοινωνικά κυβέρνησης, και νομίζω ότι χθες σηματοδοτήθηκε η αρχή του τέλους
της κυβέρνησης αυτής. Μια νέα πορεία για τον τόπο, το μήνυμα για την πολιτική αλλαγή δόθηκε χθες από τους ίδιους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες. Και ήταν άλλωστε το μήνυμα που θέλατε και να περάσετε χθες 15 Μαΐου μέσω των ισοκομματικών εκλογών. Άλλωστε μας το είχατε αναφέρει και στην τελευταία μας συνέντευξη πριν από τις εκλογές, καλώντας τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν προκειμένου να περαστεί το εν λόγω μήνυμα. Βέβαια, κυρία Τελιγιορίδου, χθες υπήρξαν κάποιες συνιστώσεις οι οποίες μπορεί να ήταν κάπως απαγορευτικές, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, προκειμένου να αφήσουν τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες. Είδαμε έντονη κακοκαιρία, είχαμε αθλητικές διοργανώσεις και φυσικά, ας μην ξεχνάμε και την πανδημία του κορονοϊού, όπου ναι, μεν υπάρχει χαλάρωση των μέτρων, αλλά υπάρχει κόσμος που ακόμα φοβάται και προφυλάσσεται και αποφεύγει οποιοδήποτε είδους έξοδο. Παρόλα αυτά όμως, η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Φανταστείτε να μην υπήρχαν και αυτοί οι ανασταλτικοί παράγοντες, πιθανόν να ήταν ακόμη μεγαλύτεροι. Χθες, πέρα από όλα αυτά που αναφέρατε, από την πανδημία, από τον καιρό και αρνητικές ίσως καταστάσεις που κάποιο κόσμο μπορεί να μην τον οδήγησαν στην συμμετοχική αυτή διαδικασία. Παρόλα αυτά όμως, εγώ θα είμαι ειλικρινής. Η συμμετοχή είναι πολύ ικανοποιητική για μας. Και το στοίχημα από εδώ και πέρα είναι η συμμετοχή αυτή να είναι διαρκής, να είναι με βάση την μαζική αντίληψη για την πολιτική, με βάση την υπερίσχυση του εμείς από το εγώ και της ενωτικής δράσης. Αυτό έχει ανάγκη ο τόπος και νομίζω ότι με αυτήν την διάθεση προσήλθανε στις κάλπες και τα παλιά μέλη, αλλά και οι άνθρωποι που για πρώτη φορά συμμετείχαν σε διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Για μας αυτό είναι μια μεγάλη υποχρέωση απέναντί τους, μια υποχρέωση να σταθούμε αντάξει των περιστάσεων και να δώσουμε πλέον την δυνατότητα στην πράξη αυτού που λέγαμε για ένα κόμμα ανοιχτό, δημοκρατικό και συμμετοχικό. Νομίζω ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια και νεανική μέρα, καθώς συμμετείχαν πολλοί νέοι άνθρωποι, αλλά και μια αισιόδοξη και ελπιδοφόρα μέρα για το κόμμα μας, αλλά και για την πατρίδα μας. Και είχε επίσης και μια διαφορά, κυρία Τελιγιορίδου, έγιναν και εκλογές για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Έχουμε δει ότι σε άλλα κόμματα, ότι για τα εν λόγω μέλη ψηφίζουν μόνο οι σύνεδροι. Στο δικό σας το κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχουν όλα μα όλα τα μέλη. Και αυτό ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία που για πρώτη φορά εφαρμόζεται τουλάχιστον στη χώρα μας. Όλα τα μέλη ισότιμα είχαν το δικαίωμα χθες να εκλέξουν τα καινούργια μέλη της νέας κεντρικής επιτροπής. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι ο καθένας από μας παίρνει πλέον τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του και οι αποφάσεις παίρνονται από όλους μέσα από μια συμμετοχική μορφή δημοκρατίας και όχι μια αντιπροσωπευτική, όπως είπατε πριν, που μέχρι τώρα γινόταν από τους συνέδρους. Είναι μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία και η συμμετοχή, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η εκλογική διαδικασία, νομίζω ότι αποτελεί ένα εχέγγυο και μία εγγύηση ότι η νέα λειτουργία του κόμματός μας θα είναι μία λειτουργία καθαρά συμμετοχική, όπου ο καθένας από μας θα είναι ισότιμος με τον σύντροφό του. Και να τονίσουμε, κυρία Τελιγιορίδου, ότι θα έχουμε προσώπηση και από την Καστοριά, καθώς ήσασταν υποψήφια και εκλεγήκατε στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι, εκλέχθηκα στην Κεντρική Επιτροπή και επιτρέψτε μου με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους και όλες όσους επέλεξαν την υποψηφιότητά μου και να τους ευχαριστήσω και από το δικό σας κανάλι
γιατί η εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου είναι για μένα τιμητική, αλλά και δεσμευτική να μπορέσω να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Μάλιστα. Κυρία Τελιορίδου, είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι έγιναν και σωματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Μπορούμε να συγκρίνουμε τις δυνάμεις, πρέπει να συγκρίνουμε τις δυνάμεις ή επειδή είναι διαφορετικές οι συνιστώσεις δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Για παράδειγμα, έγιναν οι σωματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι υποψήφοι για την Προεδρία ήταν αρκετοί, οπότε υπήρχε και μια εσωτερική κίνηση προκειμένου να προσελκύσουν ψηφοφόρους. Αντιθέτως, στο ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος για την Προεδρία ήταν μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε, μήπως δεν πρέπει να κάνουμε στην παρούσα φάση σύγκριση των δυνάμεων και όλων όσων ψήφισαν? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία της σύγκρισης. Και το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα υπήρξαν άλλες χρονικές πολιτικά περίοδοι όπου είχαν έναν υποψήφιο. Τώρα έτυχε μετά από τις εξελίξεις που είχαν στην ηγεσία τους οι υποψήφοι, οι μνηστήρες για τη θέση του Προέδρου να είναι περισσότεροι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα σύγκρισης. Για μας το σημαντικό είναι ότι πλέον δυναμώνει το κόμμα μας, δυναμώνει η ηγεσία του κόμματός μας και φάνηκε πλέον η μεγάλη εμπιστοσύνη που έχει ο λαός μας στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι πλέον όλα αυτά αποτελούν εκείνες τις εγγυήσεις ώστε η επόμενη εκλογική αναμέτρηση να είναι για το κόμμα μας μία νικηφόρα αναμέτρηση. Να σας θυμίσω ότι με 30.000 μέλη κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε. Φανταστείτε τώρα πόσο πιο αισιόδοξο και πόσο πιο νικηφόρο και ελπιδοφόρο για μία θετική έκβαση είναι πλέον ένα κόμμα το οποίο έχει πολλαπλάσιο αριθμό μελών, 170.000 μέλη, τα οποία είναι ενεργά μέλη και δεν είναι μέλη μιας χρήσης. Αυτό το τονίσατε και προηγουμένως, κυρία Τελιγιορίδη, ότι είναι ενεργά μέλη και όχι μέλη μιας χρήσης. Δεν το λέτε τυχαία, είμαι σίγουρη ότι δεν το λέω λέτε τυχαία. Τυχαία, να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί σε αυτή τη διαδικασία όλοι οι πολίτες είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν, όμως προϋπόθεση για να ψηφίσουν ήταν να γίνουν μέλη του κόμματός μας. Δεν ήταν δηλαδή μια διαδικασία όπου υπήρχε μια... ότι ερχόταν ο κάθε ένας και θα μπορούσε να συμμετέχει στις εσωκομματικές μας διαδικασίες. Δεν ήταν μία διαδικασία περαστικών. Ήταν μία διαδικασία μελών, μία διαδικασία συνειδητοποιημένων πολιτών, μία διαδικασία χειραφετημένων ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν στο πολιτικό και το κοινωνικό γίγνεσθε της χώρας. Αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο που εξασφαλίζει το ότι το κόμμα μας έχει πλέον στο εσωτερικό του ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική και να προσφέρουν μέσα από τις ιδέες τους, τις προτάσεις τους και τις αξίες τους στην διαμόρφωση του κοινού μέλλοντός μας. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό επιμένω και λέω ότι οι άνθρωποι που ήρθαν χθες στην εκλογική διαδικασία δεν είναι πλέον άνθρωποι που πέρασαν για μια διαδικασία μιας στιγμής, αλλά είναι η αρχή μιας πορείας στην διαμόρφωση του πολιτικού γίγνεσθε της χώρας για 172.000 ενεργά μέλη πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, κυρία Τελιγρίτου, σχεδόν με βάση τους αριθμούς πάντα μιλώντας, σχεδόν εξαπλασιάστηκαν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε δεν μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μια επίδειξη δύναμης για τις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Εξαπλασιάστηκαν σε σχέση με τον αριθμό που υπήρχε στις εκλογές του 2019. Γιατί το προηγούμενο διάστημα υπήρχε και μία συμμετοχή μέσα από το iSyriza. Πλέον είμαστε περίπου τρεις φορές πάνω από το 60.000 μέλη που είχαν εγγραφεί στον iSyriza. Δεν είναι μία επίδειξη δύναμης
με την έννοια της ποσοτικής επίδειξης δύναμης. Εμάς αυτός που μας ενδιαφέρει πέρα από την ποσότητα είναι και η ποιότητα. Και προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη δυναμική, μια κινητήριος δύναμη για την προσπάθεια που θα κάνουμε, μια προσπάθεια η οποία είναι απαραίτητη να γίνει, καθώς πλέον δεν μπορούμε να μην αναλάβουμε την ευθύνη να βγάλουμε τη χώρα από τα αδιέξοδα στα οποία την έχει οδηγήσει η νεοφιλελεύθερη πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, κυρία Τελιγιορίδου, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω σχετικά με τις εσωκομματικές εκλογές, με βάση και ανακεφαλαιώνοντας τα όλα όσα συζητήσαμε, είναι ότι πολλαπλασιάστηκαν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, δόθηκε το μήνυμα που θέλατε να περάσει με τις εσωκομματικές εκλογές της 15ης Μαΐου. Εντάξτε, το μήνυμα είναι ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα διαφορετικό κόμμα από ό,τι ήταν την προηγούμενη μόλις μέρα. Είναι ένα κόμμα πιο ισχυρό, ανοιχτό, μαζικό, δημοκρατικό και συμμετοχικό. Και εδώ δημιουργείται πλέον για το κόμμα μας το συλλογικό εκείνο υποκείμενο που θα δώσει τις κρίσιμες μάχες που έχουμε μπροστά μας. Και νομίζω ότι η χθεσινή διαδικασία ήταν η αρχή μιας αποφασιστικής πορείας για την νίκη στις ερχόμενες εκλογές και για την αποκατάσταση όλων αυτών των καταστροφικών επιλογών που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα και που έχουν φέρει τους πολίτες σε απελπισία και την κοινωνία σε μαρασμό. Και δυστυχώς έτσι συνεχίζουμε, κυρία Τελιγιορίδου, και θέλω να περάσουμε λίγο στο επόμενο θέμα μας. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πάω σε μια ήττα της Καστοριάς τώρα. Σε λίγες εβδομάδες ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε και τον αριθμό των εισακτέων. Τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα για την Καστοριά, διότι έχουμε μείωση στους φοιτητές. Αν μου επιτρέπετε στο σημείο αυτό να δούμε λίγο πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν τα τέσσερα τμήματα στο Πανεπιστήμιο της Καστοριάς. Επιτρέψτε μου, στο επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων 180 εισακτές φέτος το 2022 σε σχέση με τους 220 του 2021. Στο μαθηματικών έχουμε μείωση 50 εισακτέων, δηλαδή φέτος θα είναι 100 ενώ πέρσι ήταν 150. Στον οικονομικών επιστημών έχουμε μία αύξηση, είναι στους 160 από τους 115 και πληροφορικής Καστοριάς παραμένει σταθερός ο αριθμός στους 250. Συνολικά έχουμε μείον 45 φοιτητές στην Καστοριά μας. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Είναι ένα νέο πλήγμα για την πανεπιστημιακή κοινότητα στην Καστοριά, το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη σύμπλευση με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης όλο από την ώρα που ανέλαβε την εξουσία αυτού του τόπου, καθώς βασική επιλογή της ήταν η διάλυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη δική μας περιοχή. Θυμίζω ότι καταργήθηκαν τα δύο διετή τμήματα. Θυμίζω ότι καταργήθηκε το τμήμα αγωγής και φροντίδας προσχολικής ηλικίας που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι πέρσι με τη βάση εισαγωγής στο μαθηματικό τμήμα είχαμε 12 εισακτέους αντί για 160. Και φέτος έχουμε αυτό το επιπλέον πλήγμα με το νέο μηχανογραφικό. Με το νέο μηχανογραφικό λοιπόν έχουμε 45 θέσεις λιγότερες για πρωτοετής φοιτητές, πράγμα που αποδεικνύει για άλλη μια φορά τον εμπεγμό αυτής της κυβέρνησης απέναντι στον λαό της Καστοριάς, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα προεκλογικά λέγανε ότι όχι μόνο δεν θα μειώσουν τον αριθμό των φοιτητών, δεν θα μειώσουν τα τμήματα, αλλά θα τα ενισχύσουν. Τα ψεύτικα λοιπόν τα λόγια τα μεγάλα. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι η επιλογή αυτή αφορά όχι μόνο τα πανεπιστημιακά τμήματα της Καστοριάς, τα οποία ποτέ δεν είδε με καλό μάτι η Νέα Δημοκρατία, γιατί ήθελε να τα διαλύσει ώστε να μην μπορούν οι νέοι άνθρωποι να επιλέγουν την δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και να γίνονται πελάτες
στα ιδιωτικά κολέγια, πέρα από τα πανεπιστημιακά τμήματα της Καστοριάς και συνολικότερα το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά στο νέο μηχανογραφικό, για το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας έχουμε 1.000 λιγότερους πρωτοετής φοιτητές, 1.000 λιγότερες διαθέσιμες θέσεις, για την ακρίβεια 997. Αυτό πραγματικά είναι κάτι δυσάρεστο. Εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι και κοινοβουλευτικά θα κινηθούμε και θα πιέσουμε και καλούμε τον κόσμο να αντιδράσει σε αυτήν την επιπλέον καταστροφική πολιτική. Είναι απαράδεκτη αυτή η κυβέρνηση και είναι τραγικό την ώρα που δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών και για τις σπουδές τους, για την εκπαίδευσή τους, για τη δυνατότητά τους εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξυπηρετούν μόνο τα δικά τους παιδιά. Τα δικά τους παιδιά, τα οποία χωρίς ιδιαίτερα προσόντα, φροντίζουν να παίρνουν κέρυες θέσεις είτε στη χώρα μας είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φροντίζουν να παίρνουν μεγάλους μισθούς, φροντίζουν τα golden boys, τους κολλητούς τους και αυτούς που θέλουν να εξυπηρετήσουν και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα παιδιά του λαού. Αυτό δεν θα περάσει έτσι και ο κόσμος πλέον έχει και την κρίση και την αντίληψη να συνειδητοποιήσει αυτή την κοροϊδία και να αντιδράσει. Η Καστοριά βγαίνει για άλλη μια φορά χαμένη. Ναι, και η Δυτική Μακεδονία συνολικά. Ακριβώς, κυρία Τελεγιορίδου, μας είπατε 997 θέσεις για την ακρίβεια λιγότερες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τη μεγάλη χαμένη την Κοζάνη που από ό,τι βλέπω είναι 661 θέσεις λιγότερες, 150 λιγότερες στη Φλόρινα και 161 λιγότερες στα Γρεβενά. Είναι 1.000 παιδιά από όλη την Ελλάδα θα μείνουν εκτός, δεν ξέρουμε ποιοι θα εισαχθούν σε αυτές τις σχολές, μόνο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και αν το δούμε ευρύτερα, είναι και μια οικονομική καταστροφή για τη Δυτική Μακεδονία να έρθουν 1.000 λιγότεροι φοιτητές στην περιοχή μας. 1.000 λιγότεροι φοιτητές στην περιοχή. Ξέρετε, η παρουσία νέων ανθρώπων σε μια περιοχή δεν είναι μόνο οικονομικά κριτήρια. Εγώ δεν θα το βάλω έτσι. Μιλάμε για 1.000 λιγότερους νέους ανθρώπους οι οποίοι μέσα από την επιστημονική τους κατάρτιση, μέσα από την εκπαίδευσή τους, μπορούν να δημιουργήσουν άλλες συνθήκες στην περιοχή και για την ανάπτυξη του πανεπιστημίου, για την διάδοση της γνώσης, για την αξιοποίησή της. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που δεν αξίζει στη δική μας περιοχή. 1.000 λιγότεροι νέοι επιστήμονες, αποδυναμωμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εγκατάλειψη των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προώθηση των νέων ανθρώπων μέσα από τον αποκλεισμό τους από τα ΑΕΗ στην ιδιωτική εκπαίδευση, μία πολιτική η οποία έχει σκοπιμότητα και η σκοπιμότητα αυτή είναι ότι την παιδεία την αντιμετωπίζει σαν μία ευκαιρία για να πλουτίσουν τα ιδιωτικά κολέγια, τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Εδώ πράγματι αποτυπώνεται η καθαρά νεοφιλελεύθερη αντίληψη της νέας δημοκρατίας και της κυβέρνησης αυτής που θέλει ιδιωτική παιδεία όπως άλλωστε θέλει και ιδιωτική υγεία εν μέσω μάλιστα μιας υγειονομικής κρίσης και γενικότερα δηλαδή στον τομέα του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής πολιτικής δεν ενδιαφέρεται να ενισχύσει τον δημόσιο τομέα, τις δημόσιες δομές, τις δημόσιες πολιτικές στήριξης, αλλά το αντίθετο. Η διάλυση λοιπόν που επιχειρείται και με αυτό το μηχανογραφικό έχει, και θα το πω αυτό, ως βασικό στόχο την γενικότερη διάλυση του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό νομίζω, κυρία Τελεγιορίδου, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός πάνω από τη συζήτησή μας και πάνω από τα γεγονότα τα οποία βλέπουμε. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί, σιγά, 45 φοιτητές λιγότεροι, ενδυναμώθηκε ένα άλλο τμήμα. Αλλά 45 φέτος, 45 του χρόνου, στο τέλος, θα κλείσουν τα τμήματα. Και να λάβετε υπόψη ότι πέρα από την μείωση του αριθμού,
Έχουμε και τις επιλογές με την ειδική βάση εισαγωγής και η επιλογή αυτή ήδη στο μαθηματικό τμήμα έχει οδηγήσει φέτος να έχουμε 12 πρωτοετής φοιτητές, οι οποίοι βέβαια κάνουν μια πολύ αξιόλογη δουλειά. Είχα την ευκαιρία πριν από λίγες μέρες να επισκεφθώ το πανεπιστήμιό μας, όπου έγινε ένα συνέδριο του μαθηματικού τμήματος με την συνεργασία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Σπουδαία δουλειά, σπουδαίοι φοιτητές, σπουδαίο το διδακτικό προσωπικό, αλλά η κυβέρνηση αυτή δεν ενδιαφέρεται. Και ο στόχος και ο προσανατολισμός είναι η αποδυνάμωση, η υποτίμηση και τελικά η διάλυση αυτών των πανεπιστημιακών τμήματων. Και είναι πολύ κρίμα γιατί γίνανε με πολύ κόπο και όσον αφορά την δημιουργία τους και την πολιτική απόφαση που έπρεπε να πάρουμε, αλλά και όσον αφορά την λειτουργία τους, το πόσο πάρα πολλοί άνθρωποι στο διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας έχουν δώσει την ψυχή τους για τα τμήματα αυτά, τα οποία είναι και διεθνώς αναγνωρισμένα. Είναι τμήματα που έχουν συνεργασίες με άλλα αντίστοιχα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αλλά είπαμε, στο βωμό του κέρδους, ακόμη και η παιδεία πρέπει να εμπορευματοποιείται. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι πλέον στη συνείδηση των πολιτών, των νέων ανθρώπων και των οικογενειών τους έχει γίνει πλέον κατανοητό και το προσωπείο αυτής της κυβέρνησης έχει πλέον πέσει. Οπότε, κυρία Τελιορίδου, σε περίπτωση αύριο είναι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα δοθεί βαρύτητα στη δημόσια δωρεάν παιδεία και τι αλλαγές, δηλαδή πώς θα, η ενίσχυση του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας, δεν θα μιλήσω για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, πάμε στο δικό μας, στο τοπικό επίπεδο. Εμείς, κυρία Κοσμίδου, δεν χρειάζεται να κάνουμε προγραμματικές δηλώσεις, γιατί αυτά που ήταν να κάνουμε, τα κάναμε με τις πράξεις μας. Ναι. Δημιουργήσαμε δύο επιπλέον τμήματα. Το μαθηματικό τμήμα και το τμήμα φροντίδας και αγωγής προσχολικής ηλικίας. Δημιουργήσαμε δύο στην Καστοριά μόνο διετή τμήματα, τα οποία μάλιστα θα στεγαζόταν στο κτίριο του πρώτου γυμνασίου στην Ομόνια. Δημιουργήσαμε με τον νόμο αυτό, τον νόμο του κυρίου Γαβρόγλου, τα πανεπιστημιακά ινστιτούτα. Είχαμε προτείνει συγκεκριμένα ινστιτούτα για την Καστοριά, τα οποία είχαν σχεδιαστεί και συζητηθεί και με τις Βρετανικές αρχές στην κατεύθυνση της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής μας. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο εμείς το λέμε ότι στηρίζουμε τη δημόσια εκπαίδευση στα λόγια, τη στηρίξαμε στην πράξη. Δεν το πρόλαβε. Αποδείξαμε όσο ήμασταν κυβέρνηση και μέσα σε 3 χρόνια, σαν οδοστρωτήρας, ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να διαλύσει ό,τι είχαμε κάνει. Και αποκαλύπτεται και η υποκρισία τους, γιατί όταν εμείς συζητούσαμε για την συγχώνευση του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας με το Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα και η δημιουργία του Πανεπιστημίου, τότε στελέχη και τοπικά της περιοχής ζητούσαν να δημιουργήσουμε τμήματα τα οποία ήταν ανέφικτο από κάθε άποψη. Και σήμερα, χωρίς καμία αντίδραση, αφήνουν να διαλυθούν αυτά που δημιουργήσαμε. Και μάλιστα με περισσό θράσος λένε ότι και δεν τα χρειαζόμαστε και δεν χρειάζεται να σπουδάζουν όλοι. Γιατί για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για την πολιτική και τη φιλοσοφία αυτού του κόμματος, δεν χρειάζεται να σπουδάζουν όλοι δωρεάν. Μπορούν να σπουδάζουν όμως όσοι έχουν χρήματα. Βάζουν για παράδειγμα, κυρία Κοσμίδου, την ειδική βάση εισαγωγής και χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι δεν μπορεί ο καθένας να σπουδάζει με χαμηλό βαθμό, που ο βαθμός αυτός εξαρτάται και από τη δυσκολία των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί η βάση του 10 για έναν μαθητή κρίνεται στο απολυτήριο του λυκείου. Μας λέει λοιπόν, για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, δεν χρειάζεται να σπουδάζουν όλοι αν δεν γράφουν καλά. Αυτοί όμως που δεν γράφουν καλά, αν ο μπαμπάς και η μαμά έχουν γεμάτο πορτοφόλι, μπορούν να σπουδάζουν σε ιδιωτικά κολέγια και εκεί μετά αναγνωρίζουμε και τα ιδιωτικά κολέγια ισότιμα, χωρίς κανένα κριτήριο, και διορίζουμε και τα παιδιά μας όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια προοπτική υψηλών μισθών. Οπότε, κυρία Τελιγρόιδη, για να το πούμε και έτσι απλά, το αν θα σπουδάσει κάποιος δεν εξαρτάται από τη χαμηλή βαθμολογία, αλλά από το χαμηλό εισόδημα. Και αν θα μπορεί μετέπειτα να μα προχωρήσει. Μα αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία και αυτό ξέρετε.
Είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στην ιδεολογία της. Μας το είπε άλλωστε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης 3 χρόνια πριν ότι πιστεύει στην κοινωνική ανισότητα. Μας είπε ότι η κοινωνική ανισότητα είναι κάτι φυσιολογικό που πρέπει να υπάρχει. Πώς λοιπόν ένας άνθρωπος που παραδέχεται κάτι τέτοιο, ένας άνθρωπος που γίνεται πρωθυπουργός και μόλις γίνει πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται από τον μισθό τους, πώς μπορεί να αντιληφθεί τις αγωνίες, τα αιτήματα, τα δάκρυα που ρίχνουν οι νέοι άνθρωποι για να καταφέρουν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον. Μπορεί να το αντιληφθεί. Κοινικά, όχι μόνο δεν μπορεί να το αντιληφθεί, αλλά αποτελεί με κοινικό τρόπο εμπόδιο σε αυτό το όνειρο. Δεν έχω λόγια, κυρία Τελεγιορίδου. Πραγματικά, εγώ στέκομαι σε αυτό το ότι χαμηλό εισόδημα, ίσον δεν μπορεί ο άλλος να σπουδάσει και με λυπεί πραγματικά αυτό το γεγονός να εξαρτάται από την τσέπη του καθενός η μετέπειτα πορεία του. Είναι λυπηρό, αλλά θέλω λίγο να πάμε και σε Γι' ένα... αυτό, αν μου επιτρέπετε, γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία ισότητας, για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, για μια κοινωνία αλληλεγγύης και για μια κοινωνία που θα δίνει το δικαίωμα στην μόρφωση, στην υγεία, στη ζωή, σε όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η διαφορά των δύο διαφορετικών πολιτικών δρόμων που αντιπροσωπεύει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρη η διαφορά αυτή. Και εκεί ήθελα να πάω στην υγεία, κυρία Τελεγιορίδου, να κλείσουμε το θέμα της παιδείας. Σχολιάσατε προηγουμένως και για την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Μιλήστε μας λίγο τι ακριβώς, γιατί δεν μιλάτε ποτέ τυχαία. Κάτι θέλατε να πείτε. Κοιτάξτε, ήδη έχει έρθει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για την υγεία, το οποίο εισάγει στο δημόσιο σύστημα υγείας διαδικασίες τέτοιες ώστε οι πολίτες να πληρώνουν πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας. Δίνει κίνητρο, για παράδειγμα, ακόμη και στο ιατρικό προσωπικό να φύγει από το δημόσιο σύστημα υγείας και να επανέλθει ως ιδιώτης σε αυτό με μεγαλύτερες αμοιβές. Αποδιαρθρώνει τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχουμε μια κυβέρνηση που εδώ και 3 χρόνια έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη υγειονομική κρίση και δεν έχει ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αντιθέτως, το έχει βρει σαν μια ευκαιρία για να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, αποδυναμώνοντάς το, υποτιμώντας του και απαξιώνοντάς του, για να στραφούμε στην ιδιωτική νοσοκομιακή περίθαλψη. Είναι χαρακτηριστική η συζήτηση που έγινε πριν από λίγο καιρό στη δική μας περιοχή με τις προτάσεις που είδανε το φως της δημοσιότητας για τη συγχώνευση των 5 πανεπιστημιακών νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, για να το πω καλύτερα, για την δημιουργία ενός νοσοκομείου στην Δυτική Μακεδονία και τα 5 υπάρχοντα. Υπήρχε ένας σχεδιασμός, μια πρόταση να γίνουν κέντρα υγείας. Μιλάτε για την πρόταση και Μαλούτα, με συγχωρείτε, σας διακόπτω, κυρία Τελεγκρότη, μιλάτε για την πρόταση Μαλούτα του Δημάρχου Κοζάνη, στην πρόταση που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος. Μιλάω για αυτή την πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε ως πρόταση από τον Δήμο Κοζάνης. Στην πραγματικότητα όμως ήταν σε πλήρη συνάφεια με τις επιλογές και με τους στόχους του Υπουργείου Υγείας, κάτι που σε αυτή την πρόταση αναφέρεται ακόμη και στο προήμιο της πρώτης σελίδας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα κλείσιμο νοσοκομιακών κλινικών σε διάφορα νοσοκομεία στη χώρα, υποβάθμιση της λειτουργίας τους, χαρακτηριστικό το νοσοκομείο παιδών στην Πεντέλη, είσοδο ιδιωτών μέσω ΣΔΙΤ στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτά λοιπόν είναι το προήμιο μιας πολιτικής επιλογής η οποία θέλει να απαξιώσει το δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γεγονός που θα σημάνει
ότι ακόμη και όταν έχουμε ανάγκη, δεν θα έχουμε ένα αξιόπιστο εθνικό σύστημα υγείας, καθώς αυτό δεν ενδυναμώνεται και προκρίνεται από τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία ΣΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ακόμη και στον τομέα της υγείας. Στη δική μας περιοχή αυτή η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας φαίνεται από πάρα πολλά πράγματα. Χαρακτηριστικότερο ίσως όλων είναι ότι κατήργησε η κυβέρνηση αυτή αμέσως με το που ανέλαβε την 24-ωρη λειτουργία του Κέντρου Φυσικής Αποκατάστασης στο Άργος Και φιάτων. Οριστικό. Και τώρα μας λένε ότι θα προσπαθήσουν μετά από 3 χρόνια που το κλείσανε να δουν αν ανοίξει. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι κατώτερη των περιστάσεων. Κυρία Τελγιορίδου, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ο κόσμος πλέον δεν ίσα ίσα θα φέρνει βόλτα, εάν υπάρχουν εργαζόμενοι στο σπίτι, διότι δυστυχώς η ανεργία, το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές, είναι στο κόκκινο. Και εργαζόμενος να είσαι, ίσα ίσα μπορείς να τα φέρεις βόλτα, να αγοράσεις το ψωμί σου, το λάδι σου, να βάλεις τη βενζίνη σου με το σταγονόμετρο και να πας στη δουλειά. Πώς λοιπόν θα στραφεί κάποιος μικρομεσαίος στην ιδιωτική υγεία? Νομίζω δεν βγαίνουν τα κουκιά. Μα εδώ, κοιτάξτε, προφανώς και δεν βγαίνουν. Όπως δεν βγαίνουν, για παράδειγμα, τα κουκιά και στο να πληρώσουν οι πολίτες αυτούς τους τεράστιους λογαριασμούς που έρχονται στην ενέργεια. Δεν τους Ναι. ενδιαφέρει όμως. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα εξυπηρετηθούν τα μεγάλα συμφέροντα. Το κέντρο φυσικής αποκατάστασης που σας ανέφερα του Άργους Οριστικού παρήχε υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες σε ανθρώπους που χρειάζονταν μετανοσοκομιακή περίθαλψη. Και σήκωσε στο πόδι ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα, είτε από εγκεφαλικά, είτε από τροχαία ατυχήματα. Κλείνοντάς το, αφήσανε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη μετανοσοκομιακής περίθαλψης, χωρίς την δυνατότητα πρόσβασης σε ένα περιβάλλον που ήταν πραγματικά πολύ υψηλών προδιαγραφών και δημόσιων υποδομών, και το κόστος για να πας σε ένα ιδιωτικό κέντρο φυσικής αποκατάστασης είναι 4.500 ευρώ το μήνα, ποσά που δεν μπορούν να διαθέσουν όλοι οι πολίτες, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει εδώ. Γενικότερα, ακόμη και σε ζητήματα οικονομίας και έκρηξης ακρίβειας, οι πολίτες υποφέρουν. Η κοινωνία δυσφορεί. Τα νοικοκυριά, οι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που πολλές φορές είναι πάνω ακόμη και από τον μισθό. Τις Αλλά η περισσότερες Νέα φορές. Δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται, έχει αφήσει 9 μήνες, γιατί το πρόβλημα, παρόλο που προσπαθούν να πούν ότι οφείλεται στον πόλεμο, είναι από τον Ιούλιο του 2021. Έχει αφήσει 9 μήνες ανεξέλεγκτο το πεδίο, έχει τεράστιες ευθύνες για αυτή την κατάσταση, έχει τεράστιες ευθύνες γιατί δεν χτύπησε την εσχροκέρδεια, έχει τεράστιες ευθύνες που άφησε το καρτέλ της ενέργειας να απομιζά τον κουμπαρά των ελληνικών νοικοκυριών και το μόνο που την νοιάζει είναι πώς θα πλουτίζουν 5-6 επιχειρήσεις διανομής ενέργειας. Με κέρδη σήμερα μέσα σε 8 μήνες 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και αυτά ακόμη προσπαθεί με διάφορους τρόπους, γιατί πλέον αναγκάστηκε να πει ότι ναι, υπάρχουν κέρδη, να τα μειώσει. Μάλιστα. Όταν σε όλη την Ευρώπη τα κέρδη αυτά, κυρία Κοσμίδου, υπάρχει η πρόταση και η εφαρμογή σε πάρα πολλά κράτη της φορολόγησής τους και της αναδιανομής αυτών των ουρανοκατέβατων κερδών. Ναι, γίνεται σωστό κουμάντο, να το πούμε λαϊκά, κυρία Τελγιορίδου. Ενώ υπάρχουν λύσεις, ενώ υπάρχουν λύσεις μπροστά στα μάτια μας, τις έχουμε δει σε εφαρμογή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για κάποιο λόγο δεν γίνονται εδώ πέρα, στη χώρα Θα μας. μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την έκφραση ότι δεν είναι απλά ότι δεν γίνεται καλό κουμάντο, γίνεται πιάτσικο. Αυτή τη στιγμή στη χώρα γίνεται πιάτσικο. Παίρνουν
από παντού ό,τι μπορούν από άποψη οικονομική, από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη και αναδιανέμουν αυτόν τον πλούτο για άλλη μια φορά υπέρ των ισχυρών. Ανοίγουν την ψαλίδα ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς. Έτσι λοιπόν έχουμε τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας να μπορεί να πληρώσει την ενέργεια, να μην μπορεί να πληρώσει τα καύσιμα, να μην μπορεί να πληρώσει τη βενζίνη, να μην μπορεί να πληρώσει τη θέρμανση, να δυσκολεύεται να πάρει τα αγαθά πρώτης ανάγκης και έχουμε εκείνους τους λίγους φίλους εκλεκτούς και κολλητούς που αυξάνουν τις καταθέσεις τους στις τράπεζες. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μία κακή διαχείριση και κακή διαχείριση. Μιλάμε κυρίως όμως για πλιάτσικο. Και την ώρα που γίνεται το πλιάτσικο, την ώρα που εσείς και εγώ αντιλαμβανόμαστε αυτή την κατάσταση, την ώρα που οι πολίτες πραγματικά βρίσκονται σε απόγνωση, τα Golden Boys της Νέας Δημοκρατίας, με 360.000 ευρώ το χρόνο, χαρακτηριστικά ο διευθυντής της ΔΕΗ, να χτίζουν βίλες των 800 τετραγωνικών. Είναι πράγματα να τα ακούς, κυρία Τελιγρούδου, πραγματικά εξωφρενικά και μα δυσχεραίνουν έτσι όπως τα ακούμε. Για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την συζήτησή μας και επανέρχομαι σε συνάρτηση με αυτά που είπατε στις χθεσινές εσωκομματικές εκλογές, προκειμένου να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση, πρέπει να αλλάξει η σελίδα στη χώρα μας. Εμείς ζητάμε την άμεση προσφυγή στις κάλπες. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Θεωρώ ότι όσο πιο γρήγορα γίνουν οι εκλογές, είναι τόσο το καλύτερο και για τον τόπο μας και για το λαό μας. Αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι και δεν θέλει και δεν μπορεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε αποφασισμένοι, είμαστε δυνατοί. Έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Τις κατέθεσε και ο πρόεδρός μας, ο Αλέξης Τσίπρας, στο πρόσφατο συνέδριό μας, τις 5-1 προτάσεις για την εργασία, για την δικαιοσύνη, για την ανάπτυξη, για το νέο παραγωγικό μοντέλο, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να κυβερνήσουμε, έχουμε το εναλλακτικό σχέδιο και είμαστε αποφασισμένοι να σταματήσουμε αυτόν τον κατήφορο για τη χώρα. Και σε αυτήν την προσπάθεια πιστεύω ότι έχουμε σύμμαχο τον ελληνικό λαό και ένα δείγμα αυτής της συμμαχίας είναι η χθεσινή μαζική συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες τις εκλογικές του κόμματός μας. Είμαστε δυνατοί και είμαστε πολλοί. Είμαστε αποφασισμένοι και είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Κυρία Τελγιορίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.